Αρχές της δεκαετίας του 80 ξεκινάνε οι πρώτες συντονισμένες προσπάθειες για τη δημιουργία Ποντιακού Συλλόγου στο Norwalk. Σήμερα, ο Ποντιακός Σύλλογος Πόντος του Norwalk δικαίως αποτελεί το καμάρι όχι μόνο των Ποντίων, αλλά και όλων των Ελλήνων στην ευρύτερη περιοχή του Connecticut. 1981. Δημιουργείται προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στον Ποντιακό Σύλλογο του Norwalk. Ο Βασίλης Στεφανίδης, γέννημα θρέμα από το Λεμαϊδιώτης, αποτελεί μέλος αυτής. Ήταν δύσκολη η καιρή. Ζήσαμε κάποιες καταστάσεις δύσκολες μεν, αλλά τις ξεπεράσαμε ωραία, διότι ήμασταν μια κοινότητα αγαπημένη. Θυμάμαι, εργαζόμουν στην τράπεζα ένα στέλεχος της Merchants Bank, εδώ στην πόλη που μένουμε, και με πλησίασε ένας πολύ άξιο, λάτρευτος και αγαπητός κύριος, ο συγχωρεμένος Ιωάννης Τσιλφίδης. Ήρθε στην τράπεζα ένα πρωί και μου λέει: «Βασίλη, μαθαίνω ότι θα γίνει ένας ποντιακός σύλλογος και θα ήθελα να έρθεις να προσπαθήσεις να βοηθήσεις, να έρθεις σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, διότι ίστανται κάποιες απόψεις διαφορετικές. Υπάρχουν μάλλον πράγματα τα οποία εγώ δεν γνώριζα, γιατί ήμουν νέος τότε. Υπάρχουν κάποιοι από άλλα σημεία του Ευξήνου Πόντου, άλλοι από άλλα σημεία του Ευξήνου Πόντου. Αυτοί θέλουν να κάνουν δικό του σύλλογο. Εμείς δεν συμφωνούμε και δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε». Οπότε η γνώμη μου επί της ουσίας ήταν να βρεθούμε όλοι μαζί και αντί να γίνουν δύο διαφορετικοί σύλλογοι στην πόλη που μένουμε, να γίνει ένας σύλλογος. Όπως ήταν φυσικό, γιατί έτσι μεγαλώσατε εκεί στο χωριό σου με την ποντιακή παράδοση, αυτό δεν θα μπορούσε να μην συνεχιστεί και εδώ στο Norwalk. Ένα παραπάνω εδώ πέρα, γιατί οι ρίζες μας μας κρατάνε, μας δένουνε, τα ήθη, τα έθιμα. Απάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες και πιο πολύ απ' όλα είμαστε Πόντιοι και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Από μικρή ηλικία λοιπόν ήσουν ένα από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου. Θέλω να γυρίσουμε πίσω, να κάνεις μια αναμόχλευση στη μνήμη σου και να θυμηθείς έτσι κάποιες πρώτες έτσι ιστορίες από εκείνη την περίοδο που ιδρύσατε το Σύλλογο τον Ποντιακό του Norwalk. Ποιοι ήσασταν, πώς ήταν το πρώτο κλίμα, οι συνεδριάσεις, κάποια έτσι χαρακτηριστική ιστορία από αυτή την περίοδο. Στην αρχή υπήρχαν δύο παρατάξεις που θέλαμε να κάνουμε σύλλογο, τις οποίες τις ενώσαμε μαζί και τις κάναμε μέσα στο μαγαζί στο Silver Star. Δηλαδή, συνεδριάσεις γινόταν έντονες, κάθε μέρα ήταν μέσα στο μαγαζί, φωνές, κακός, που να συνεδριάσουμε, πάντα οι πόντοι μαλώνουμε και στο τέλος ταιριάζουμε. Έτσι, ήεύομαι, στο τέλος ήεύομαι. Αυτό ήταν. Είχαμε μεγάλη επιτυχία, από την πρώτη μέρα μπορώ να πω, γιατί και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος σύλλογος που υπάρχει στην Αμερική, γιατί πραγματικά εδώ πέρα είμαστε ενωμένοι και δεν κομματιζόμαστε, πιστεύουμε το ένα. Ένα και μόνο τον πόντο. Όταν τα αρχίσαμε το σύλλογο, ο σκοπός ήταν τα παιδιά μας να μάθουν να χορεύουν, να μιλάνε ποντιακά. Τώρα βλέπω τα εγγόνια μας πηγαίνουν. Αυτό είναι το κάτι που δεν το σκεπτόμουν ποτέ στη ζωή μου και έχει γίνει πραγματικότητα και πραγματικά είμαι πολύ περήφανος και για τα παιδιά και για το Διοικητικό Συμβούλιο που δουλεύει σκληρά τόσα χρόνια. Γιατί χωρίς αμφιβολία, αν δεν υπάρχουν οι μεγάλοι να δουλεύουν, τίποτα δεν μένει όρθιο. Αφού μαζευτήκαμε όλοι σε ένα ρέστοραν με την ονομασία Silver Star, δεν θυμάμαι πόσοι ακριβώς ήταν, μάλλον θα ήταν πάνω από 60 άτομα, αποφασίσαμε να κάνουμε έναν σύλλογο και ξεκίνησε ένα πρόχειρο διοικητικό συμβούλιο. Το πρόχειρο διοικητικό συμβούλιο είχε τον Στίβ Παπαδόπουλο σαν πρόεδρο, εμένα σαν γραμματέα, τον συγχωρεμένο τον Ηλία τον Κεμετζίδη, ο οποίος έπαιζε και λύρα και βοήθησε πάρα πολύ,
σαν αντιπρόεδρος, νομίζω, εάν θυμάμαι καλώς. Είχαμε τον κύριο Ανδρέα Σαββίδη σαν ταμεία και δεν θυμάμαι το ρόλο του Δημήτριου Μαρμανίδη ακριβώς, αλλά νομίζω ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του πρόχειρου Διοικητικού Συμβουλίου. Εγώ αυτό που ξέρω τόσα χρόνια εδώ, ως μόνιμος κάτοικος στην Αμερική, στον Όργα, μόνο αυτό το θέμα του συλλόγου, ας πούμε, γενικά, είναι ότι γνώρισα παιδιά πριν 30 χρόνια. Αυτά τα παιδιά σε κάποια στιγμή ήρθανε, κάνανε οικογένεια, ξέρω εγώ, φύγανε από το σύλλογο, ήρθανε τα νεότερα. Με αυτά τα νεότερα φύγανε και αυτά, σε κάποιο σημείο ήρθανε τα επόμενα, η επόμενη γενιά. Αυτό που βλέπω εγώ όμως σαν Κυριάκος είναι ότι έστω και πριν 30 χρόνια, γονείς πλέον τώρα, παιδιά, δεν έχουν φύγει από το σύλλογο. Μπορεί λόγω δουλειάς ή οτιδήποτε, οικογένειας και όλα το ένα και το άλλο, να έχουν απομακρυνθεί λίγο βάσει της οικογενειακής κατάστασης που περνάει ο καθένας, αλλά είναι κοντά στο σύλλογο. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, αν τα ζητήσουμε τα παιδιά να έρθουν στο σύλλογο πίσω, για, αν θα χρειαστεί κάτι ο σύλλογος, αυτά τα παιδιά θα είναι εκεί. Άρα, αυτός ο σύλλογος έχει κάνει κάτι καλό. Από τότε που ήρθα από την Ελλάδα, το 1978, από τότε είμαι ανακατεμένος με τα Ποντιακά. Και με το σύλλογο του Norwalk είχα γνωρίσει το χιό σου, τον Αχιλέα, τον Βασιλιάδη, τον Βασιλικό, τον δικό μου τον άνθρωπο. Λοιπόν, και από τότε είχαμε πολύ πολύ καλές σχέσεις. Εγώ τότε ήμουν χωροδιδάσκαλος στο Σύλλογο των Ποντίων. Εσείς τότε αρχίσατε να κάνετε το χορευτικό και ερχόμουν και δίδασκα τα παιδιά τα δικά σας. Και κάναμε μία, όχι μία φιλική σχέση, μία αδελφική σχέση, κάτι παραπάνω από αδελφική σχέση. Οι δύο οι σύλλογοι του Norwalk και της Νέας Υόρκης, εγώ τα βλέπω σαν αδελφά σωματεία. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε, ούτε έχουμε να ξέρω εγώ, κόντρα, να πηγαίνει να γίνει ο ένας καλύτερος από τον άλλον ή να είναι ο ένας δεύτερος, ο άλλος πρώτος. Και οι δύο οι συλλόγοι προσπαθούμε για κάτι καλύτερο. Προσπαθούμε να ανεβάσουμε τον ποντιακό ελληνισμό. Εκεί πάμε. Αδέρφια είμαστε και ό,τι προσπαθούμε το κάνουμε για το ποντιακό σύλλογο, για την ποντιακή ιδέα, ας το πούμε. Ο σύλλογος του Norwalk, πόντος, δημιουργήθηκε μέσα από την ανάγκη των ποντίων μεταναστών που ήρθαν περισσότεροι από τον νομό Κοζάνης να θυμηθούν τις ρίζες τους, να πληγώθηκαν πολλοί από αυτούς, μιλώντας μαζί τους και ακούγοντάς τους, είδα το πόσο περίεργα και ένιωσαν όταν ήρθαν σε αυτή τη μεγάλη χώρα, τόσο διαφορετική από τη δική τους και τόσο διαφορετική από τα χωριά τους. Σε μία από τις πρώτες τους ανάγκες, εκτός από την εκκλησία γύρω από την οποία οργανώθηκαν, ήταν και να δημιουργηθεί ένας ποντιακός σύλλογος. Ήταν ανάγκη, δεν ήταν πολυτέλεια όπως στην Ελλάδα, που εκεί είμαστε στα χωριά μας, μιλάμε τη γλώσσα μας, δεν είναι τόσο μεγάλη, τόσο έντονη η ανάγκη. Εδώ ήταν θέμα επιβίωσης. Χρειαζόντουσαν αυτό το σύλλογο, γι' αυτό και τον αγαπήσανε τόσο πολύ. Δώσαν την ψυχή τους σε αυτό το σύλλογο. Και είδαν ότι μέσα από αυτό το σύλλογο θα μπορέσουν να περάσουν και στα παιδιά τους την αγάπη για την κουλτούρα τους και βασικά να γνωρίσουν τα παιδιά τους την κουλτούρα πριν την αγαπήσουν. Πόσο μεγάλη συγκίνηση νιώσατε όταν πραγματοποιήσατε τον πρώτο χορό του Ποντιακού Συλλόγου του Norwalk? Θα μοιραστείτε μαζί μας κάποιες από αυτές τις θύμησές σας? Παναγιώτη, δεν σου κρύβω, είμαι πάρα πολύ συναισθηματία σε αυτά τα πράγματα και δεν σου κρύβω αυτή τη στιγμή την ανησυχία μου. Ναι, ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν το περίμενε κανείς. Ούτε εμείς το περιμέναμε. Νιώσαμε αγάπη από τον κόσμο πάρα πολύ. Από ανθρώπους οι οποίοι οδήγησαν και κουραστήκανε 3 ώρες δρόμο να παραβρεθούν σε αυτό τον ετήσιο χορό. Σε μία ομάδα ανθρώπων που δεν είχε που την κεφαλή κλείνει. Δεν υπήρχε στέγη. Συνεδριάζαμε, χαμογελούσαμε, νιώθαμε όλοι αγαπημένοι, αγκαλιασμένοι για ένα μελλοντικό αύριο σε ένα μέρος στο οποίο μας το παραχωρούσε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Ανδρέας Σαββίδης, μέσα στην επιχείρησή του. Είχε μεγάλη επιτυχία ο χορός μας. Συνετέλεσαν πάρα πολλοί παράγοντες για αυτό το πράγμα. Έγινε, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ποιο μήνα, αλλά ήταν το καλοκαίρι του 82. Σε αυτή τη στιγμή θέλω να τονίσω 2 πράγματα.
όλους για τους αείμνους που συγχωρεθήκανε και δουλέψανε για τον Ποδιακό Σύλλογο, βάλαν πραγματικά τις βάσεις. Πρώτο και από όλους, για μένα προσωπικά, ήταν ο Αχιλλέας, που αυτός κράτησε το Σύλλογο, ο Γιώργος ο Καλογερίδης, ο Ηλίας ο Κεμεντζίδης, ο Τάσκας που λέμε τον Ποντιακά με τη λύρα του, που δούλεψε ακούραστα για το χορευτικό, ο Βασίλης ο Κεμεντζίδης, το χορευτικό, το πρώτο χορευτικό χοροδάσκαλος, και σήμερα ο Διαμιανός μαζί με τον πρόεδρο, τον Γιώργο, που δουλεύει ακούραστα. Φαντάζομαι, Ανδρέα, ότι όλοι αυτοί που μας βλέπουν από ψηλά, που δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή, θα νιώθουν πολύ περήφανοι και δικαιωμένοι που, όπως περιγράφεις, δώσαν όλη τους τη ζωή, όλη τους την ψυχή για να κρατηθεί γερά στα πόδια του ο Ποντιακός Σύλλογος του Νόργου. Χωρίς αμφιβολία. Κάποιοι που παίξαν ένα σημαντικό ρόλο και βοηθήσανε πραγματικά και σταθήκανε δίπλα στο Σύλλογο Πόντος, ο συγχωρεμένος Ηλίας Κεμετζίδης, ο κύριος Στάθης Κιτμυρίδης, Λυράρης, επίσης και ο Ηλίας Κεμετζίδης, και φυσικά μέλος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και ως Λυράρης. Συγκεκριμένα ο κύριος Στάθης Κιτμυρίδης βοήθησε πάρα πολύ με το που συνόδευε το χορευτικό συγκρότημα που είχαμε ξεκινήσει στα μέρη όπου έπρεπε να χορέψει, στα συγκεκριμένα μέρη που έπρεπε να δώσει παραστάσεις. Επίσης, ο Αλέξανδρος Ασλανίδης, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ και το λογότυπο του συλλόγου μας οφείλεται σε αυτόν. Ο συγχωρεμένος Γεώργιος Καλογερίδης βοήθησε πάρα πολύ και αυτός και ήταν συνέχεια δίπλα στα παιδιά. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε και το διοικητικό μέλος του Συμβουλίου μας, τον κύριο Ανδρέα Σαββίδη, μέλος της οικογένειας Σαββίδη, που ενώ δεν είχαμε στέγη, μας βοηθούσε δίδοντας ένα μέρος από το εστιατόριό του. Στους κόλπους του Συλλόγου ανθούν θεατρικό τμήμα, τμήμα γυναικών, τμήμα νεολαίας, χορευτικό τμήμα, η φήμη του οποίου έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, αποσπώντας βραβεία και έχοντας στο ενεργητικό του σημαντικές διακρίσεις. Μικρά κορίτσια χρόνια πριν, γυναίκες με παιδιά σήμερα, θυμούνται με πολύ συνέστημα ιστορίες από τη συμμετοχή τους στα πρώτα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Ξεκινήσαμε με 4 παιδάκια, με τον Τάσκα τον Κιτμυρίδη, αλλιώς Λυράρης, εδώ στο Norwalk του Connecticut. Και έφερε αυτά τα 4 παιδάκια να το μάθουμε χορό. Και ξεκινήσαμε έτσι ακριβώς. Ήταν δηλαδή ακριβώς προτού ιδρυθεί ο πόντος του Norwalk. Ο σύλλογος. Μήνες προτού ιδρυθεί ο πόντος του σύλλογου. Αρχίσαμε το 1981, ο θείος μου ο Τάσκας, που ήταν της γιαγιάς μου ο αδελφός,
και ο λειτουργής του συλλόγου είχε μια ιδέα. Ευστάθιος Κιτμυρίδης. Ευστάθιος Κιτμυρίδης, Τάσκας, Θεός ο Τάσκας. Και ήταν της γιαγιάς μου ο αδελφός. Είχαν μια ιδέα τότε, εγώ ήμουν 10 χρονών, να αρχίσουν ένα σύλλογο. Και αρχίσαμε στο υπόγειο μας με την αδελφή μου την Νίκη, με την ξαδέλφη μου την Σούλα, τρία άτομα. Και στο υπόγειο γινόντουσαν οι πρώτες πρόβες. Οι πρώτες πρόβες. Ο Θείος ο Τάσκας ήταν πολύ καλός, λίγο αυστηρός, μας μάλωνε όταν έπρεπε όμως. Έπαιζε τέλεια, τον θυμάμαι και σκεφτόμουν προχθές, τον σκεφτόμουν, που έπαιζε τόσο όμορφα και σκεφτόμουν ποιος τον έμαθε να παίζει. Ποιος, κανένας, μόνος του, από μόνος του. Αυτοδίδακτος. Self-right. Και θυμάμαι το πόδι του. Που έφτιαχνε, remember? Για να σας δίνει το ρυθμό. Ναι, και το προσέχαμε και μας πρόσεχε. And we were just so fluid. Ήτανε 4 κοριτσάκια. Ηλικίες 7-8 χρονών. Και κάτω στο υπόγειό μου ξεκίνησα να τους μαθαίνω χορό λίγο. Όπως ξεκινήσαμε, άρχισαν να έρχονται και άλλα παιδάκια. Και όλα κοριτσάκια. Ο Βασίλης ήταν αυστηρός δάσκαλος του χορού, αλλά μας αγαπούσε πάρα πολύ και το νιώσαμε αυτό. Ήταν υπερήφανος. Θυμάμαι πολύ καλά και το κράτησα αυτό από τον Βασίλη, γιατί και έγινα και εγώ δασκάλα του χορού. Χόρευα και εγώ και δίδαξα πολλά κορίτσια που τα κάνατε και interview. Και θυμάμαι που μας είπε, μην τυχόν και σηκωθείτε να χορέψετε, εάν δεν θα χορέψετε 100% με πάθος. Και τώρα όταν μας βλέπει ο Βασιλής, ακόμη είμαστε τα κορίτσια του. Yes. Ακόμη yes. είμαστε τα κορίτσια yes. του. Ποια ήταν η πρώτη επίσημη εμφάνιση του χορευτικού? Ήταν στο πρώτο χορευτικό, στο πρώτο χορό που είχε κάνει ο Πόντος του Νόβου. Ο σύλλογος. Φαντάζομαι θα υπήρξε πολύ μεγάλη συγκίνηση από τους ανθρώπους. Πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση και από τον κόσμο, αλλά και από εμένα. Εγώ θυμάμαι ήμουν 10 χρονών και τρελαθήκαν όλοι από το χωριό που βλέπανε παιδιά να ξέρουν να χορεύουν ποντιακά. I just remember from the beginning of Silver Star, and Meta, after we finished, everybody grabbing our faces and kissing us and telling us, bravo, pediamas, ta pediamas. That was great. Canada and the great time. We had a little difficulty in the beginning adjusting because it was, totally different. Our parents left us for 2 weeks staying there, and we were just like in tents with sleeping bags and eating fasulada. It was like, ew, where are we? So, and then afterwards, then when we started like meeting everybody and seeing it, we made great friends. Οι κόρες μας πήγανε μαζί πέρυσι και αρχίσανε να χορεύουνε, 11 χρονών και οι δύο. Και χορέψανε, έχουν ένα χρόνο τώρα που μπήκανε και αυτές στο ποντιακό. Και μας έφερε και εμάς πάλι πιο κοντά, γιατί είμαστε και εξαδέλφες και σόι και ο θείος μας ο Τάσκας. Αλλά νιώσαμε, νομίζω, τόσο περήφανες που βλέπουμε τις κόρες μας να το κάνουν αυτό, να χορεύουν ποντιακά και τις τραβάμε και τα στέλνω στην Ελλάδα, στους θείους και στις θείες. Και τώρα που φύγανε οι παππούδες μας, νιώθουμε ακόμα πιο όμορφα. Και είναι πιο σημαντικό να πηγαίνουμε στους χορούς και να χορεύουμε και να είναι και τα κορίτσια μας, τα παιδιά μας. Το νιώθετε σαν χρέος, ότι yes. πρέπει για τη μνήμη, για την ιστορία του παππού, της γιαγιάς που μεγαλώσατε και σας μάθαν όλα αυτά, να συνεχίσετε να το κάνετε εσείς και τα παιδιά σας. Like specifics από τότε, αλλά θυμάμαι πόσο πολύ το αγαπούσα. Γιατί τώρα που χορεύει και η κόρη μου, το αγαπάω πάρα πολύ. Thank you.
σε πανηγύρι με την οικογένειά μου, με την μάνα μου, που με έχει μεγαλώσει στα Ποντιακά, ήδη είναι Πόντιοι κι αυτοί. Και χόρευα εκεί μόνη μου, επειδή ήμουν το μόνο παιδί, χόρευα μόνη μου στη πίστα και με είδε ο θείος Αχιλλέας, ο συγχωρημένος. Και ήρθε και με άρπαξε και με πήγε στη μάνα μου και λέει την μάνα μου αυτό το κορίτσι, θέλω να έρθει, να ξεκινήσει, να χορεύει στο Ποντιακό Σύλλογο. Πήγαινα στους χορούς με τους γονείς μου και καθόμουν όταν χόρευαν τα μεγάλα τα group και έλεγα τον πατέρα μου και τη μάνα μου ότι θέλω να χορέψω κι εγώ. Και χρόνια περάσανε, 2-3, και finally την είπα την μάνα μου, θα με φέρεις, θα με πας, και με πήγε. Και από εκεί πέρα αγάπησα το χορό, αλλά το πιο καλύτερο που βγήκε από the experience είναι που βρήκα τους καλύτερους μου τις φιλινάδες, αλλά δεν είναι φιλινάδες μόνο, είναι αδελφές μου, δεν έχω αδελφή. Και αυτά τα κορίτσια είναι πολύ... στην καρδιά μου πάρα πολύ. Και θέλω τα παιδιά μου να πάνε στο σύλλογο. Όταν ακούμε λίρα, όπου και να είμαι, μέσα μας τρέμουμε. So. Γελάω και χαμογελάω και τα θυμάμαι και είναι κάτι που θα έχω πάντοτε μαζί μου. Mm-hmm. Και ήταν τόσο σημαντικό να μεγαλώσεις έτσι. Η πίτα ξανή πίτα και τα λικόνη πίτα. Εγώ ατόπος έφαγα και κανά σιδίψα. Κανείς καιρό και δε και με και κανά σιδίψα. Μπράβο. You know, I don't remember the song at all. Το θυμάμαι σαν να ήταν εχθές. Το 1983, ερχόμενος στην Αμερική, ξεκινάω ως χορευτής στο σύλλογο του Norwalk, με χορηδάσκαλο τότε, τον πρώτο μας χορηδάσκαλο, τον Βασίλη του Κεμετζίδη. Μετέπειτα, αρχές του 1990, βαφτίστηκα ως χορηδάσκαλος του Συλλόγου, μέχρι και το 2000 που οικογενειακώς αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Λόγω των καταστάσεων όμως στην Ελλάδα, που όλοι τα γνωρίζουμε, επέστρεψαμε πάλι πίσω. Ο Νούλης που είναι ο χορεδάσκαλος σήμερα στο χορευτικό ήταν μαθητής μου. Ήταν ένα από τα παιδιά που μάθαινα χορό τότε. Οπότε είναι ωραίο να βλέπεις έναν μαθητή σου, ας πούμε, να είναι τώρα να διδάσκει ο ίδιος. Οπότε αυτό με ανεβάζει παραπάνω σαν να δεν είμαι χορεδάσκαλος τώρα, είμαι πρίτανης. Βρισκόμαστε στην αίθουσα του Ποντιακού Συλλόγου Norwalk. Εδώ, κάθε Δευτέρα, τις απογευματινές ώρες, μικροί και μεγάλοι μειούνται στα μυστικά των χωρών του Πόντου με την καθοδήγηση του χοροδιδάσκαλου Δαμιανού Τογρίδη. What's your name? Isabella Morales. Do you like Pontian dances? Yes, I do. What's your favorite? The pad. My name is Eleni Silfides, and I've been dancing here for 4 years, and I love all of the dances, and I can't choose which one I love the most. My name is Angelica Boulis,
I've been dancing here for 4 years and my favorite dance is Deepak. Δημήτρη, πόσο καιρό χορεύεις στο σύλλογο του Norwalk? Χορεύω για 4-5 χρόνια. Τι νιώθεις όταν χορεύεις στους ποντιακούς χορούς? Οι ποντιακοί χοροί μου αρέσουν πάρα πολύ. Μ' αρέσει ο χορός, είμαι με τους φίλους μου, πάω παντού μαζί τους και μ' αρέσει να χορεύω. Και ποιος είναι ο αγαπημένος σου? Ο Έτερε. Τι είναι αυτό που νιώθεις και εσύ όταν ακούς την ποντιακή μουσική? Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί από μικρός μου άρεσε να ακούω το ποντιακά από τον παπά μου και τη μαμά μου και τους παππούδες. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ποντιακό τραγούδι? Την πατρίδα με έχασα.